περσεύει ούτε βόρεια τέφια, τούτη την ώρα δε περσεύει κανείς, κι οι πεθαμένοι φωνάζουν παρό, είναι μη σε μια εκδήλωση που είναι σειρά εκδηλώσεων, οι οποίες ξεκίνησαν με αφορμή τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση και συνεχίζονται. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν συνεχίζουμε να αισθανόμαστε περήφανοι, να συγκινούμαστε και να τιμούμε τον δικό μας ήρωα, τον αρχιστράτηγο Εμμανουήλ Παπά, τον αρχιστράτηγο των Μακεδονικών Δυνάμεων που χάρη στη δική του προσφορά, στην ανιδιοτελή του προσφορά, βοήθησε στον αγώνα για την επανάσταση και την απελευθέρωση της χώρας μας. Δεύτερος ομιλητής είναι ο κύριος Γιώργος Λεγάκης, ο οποίος γεννήθηκε στο Μόναχο της Γερμανίας. Μεγάλωσε και σπούδασε εκεί κοινωνιολογία, λαογραφία και δημοσιογραφία. Είναι μέλος της Επιτροπής Διεκδικήσεως Κατοχικού Δανείου και των Κλεμμένων Πολιτιστικών Θησαυρών. Είναι τέως μέλος του ΔΣΜ της Εταιρείας Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Μυθολογίας και της Επιτροπής Ενημέρωσης επί των Εθνικών Θεμάτων. Ο κύριος Λεγάκης έχει συγγράψει περισσότερα από 50 βιβλία για τον Καποδίστρια, τη Θεσσαλονίκη, την Ήπειρο, τα Τάματα και Αναθήματα, την Ελλάδα και τον Πολιτισμό, τους Ολυμπιακούς Αγώνες, τη Σαμοθράκη, τα Πολυφωνικά Τραγούδια, το Αιγαίο, τις Παραδοσιακές Φορεσιές, την Άγνωστη Μικρά Ασία, τα Αρχαία και Σύγχρονα Ιστορικά Ναυάγια των Ελληνικών Θαλασσών, την Ναογραφία της Θάλασσας, την Ήμβρο, τους Παξούς, τη Μουσική, τον πόλεμο του 40, τις αρχαιοκαπηλίες των Γερμανών στην Ελλάδα επικατοχής, τους Ναζί, τις κατεστραμμένες πόλεις και χωριά στην Ελλάδα επικατοχής, τις ιαματικές πηγές της Ελλάδος, τα νησιά της Ελλάδος, την Ερικούσα και άλλα. Μονογραφίες ανάτυπα για τους Παξούς, τη Γάβδο, τη Φολέγαθρο, το Καστελόριζο, τη Σαμοθράκη, τα Διαμόντια νησιά, την Αστυπάλια, την Ανάπη, το Δημοτικό Τραγούδι, τα αρχαία πέτρινα γεφύρια των Ελλήνων και άλλα πολλά. Επιμελήθηκε επανεκδόσεις, προλόγησε βιβλία, έκανε περισσότερα από 100 ντοκιμαντέρ. Ως δημοσιογράφος έχει αρθρογραφήσει σε Νέα, Ρωμιοσύνη, Κέρδος, Θεσσαλονίκη, Ελεύθερος Τύπος, Ελευθερία, Λονδίνου, Έθνος της Κυριακής, Κόντρα Νιούς, Γεωτρόπιο της Ελευθεροτυπίας, Φαινόμενα του Ελεύθερου Τύπου, Κρας, Επίκαιρα και σε πολλά περιοδικά. Επιμελείται την ιστοσελίδα Αρχείων Πολιτισμού. Ως συγγραφέας έχει γράψει 3 θεατρικά έργα, έχει κυκλοφορήσει 3 ποιητικές συλλογές, τη μία μάλιστα με τίτλο «Απάνθισμα» προλόγησε ο μεγάλος Έλληνας ηθοποιός, Ντίνος Ηλιόπουλος. Ο Γιώργος Λεγάκης είναι και στιχουργός. Τραγούδια που έχουν ερμηνεύσει σχεδόν όλοι οι μεγάλοι τραγουδιστές και τραγουδίστριες και στίχους του έχουν μελοποιήσει οι σημαντικότεροι συνθέτες. Ο Γιώργος Λεγάκης έχει βραβευτεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό για την ευγένη προσφορά του στον πολιτισμό και την πολιτιστική αρθρογραφία του. Τον Δεκέμβριο του 2011, η Εταιρεία Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Μυθολογίας, δια του Προέδρου της, καθηγητού Σταύρου Παπαμαρινόπουλου, βράβευσε στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών τον Γιώργο Λεγάκη για την ευγένη προσφορά του στην έρευνα. Καλησπέρα σε όλους σας, σεβαστό ακροατήριο. Μια δύσκολη μέρα και ώρα, κυρίως διότι είμαστε εδώ πέρα μετά από μια τεράστια απώλεια για την Ελλάδα, τους Έλληνες, το παγκόσμιο πνεύμα των Ελληνισμών. Για να μπορεί ένας λαός να ενδιαφερθεί για τους προγόνους του, πρέπει καταρχήν να γνωρίζει την ιστορία του. Εμείς, ας μην κρυβόμαστε, διδαχθήκαμε μερικά πασαλήματα που δεν είναι αρκετά για να γνωρίσουμε ουσιαστικά τους φιλοσόφους, τους μαθηματικούς, τους μουσικούς, τους αστρονόμους, τους αρχιτέκτονες, τους ποιητές, τους ιστορικούς και τους δικούς κολοσσούς μιας λαμπρής εποχής μας. Επόμενο είναι λοιπόν, ως ανιστόρητοι που είμαστε, να είμαστε κατά κάποιον τρόπο αποκομμένοι από το πιο μεγάλο κομμάτι, ουσιαστικό και σημαντικό κομμάτι της ιστορίας μας,
και έτσι να μην ενδιαφερόμαστε για όλα αυτά. Τα αδέρφη, Βαγγέλης Παπαθανασίου. Κυρίες και κύριοι, όταν πληροφορήθηκα την έκδοση του βιβλίου του φίλου μου του Βασίλη και συνάδελφου, δημοσιογράφου, και είχα την ευκαιρία και την πρόσκληση να βρεθώ εδώ από τη μακρινή Αθήνα από όπου έρχομαι, δεν το σκέφτηκα ούτε μία φορά, ούτε μία στιγμή. Επειδή το ένα μου ποδάρι εκ καταγωγής παππού είναι από την Ίδρα, που ο πατέρας του συμπολέμησε με τον Μιαούλη και μας έλεγε για κάποιον Εμμανουήλ Παπά που ήξερε ο παππούς του παππού, εμείς παιδιά ψάχναμε να βρούμε τον Εμμανουήλ Παπά στα σχολικά βιβλία ή κάποια στιγμή κάπου να τον ακούσουμε ή κάπως να μάθουμε για αυτόν και δεν βρίσκαμε τίποτα. Έπρεπε να ψάξουμε προσωπικώς, ο καθένας όπου μπορεί, για να μάθουμε, να δούμε, να ακούσουμε και να φουγκραστούμε ότι η υπόθεση Ελληνική Επανάσταση 1821 δεν αφορούσε μόνο την Πελοπόννησο και την Στερεά Ελλάδα. Αυτό είναι ένα τεράστιο λάθος που συνηθίζουν ακόμα και σήμερα να κάνουν και οι επιτροπές, όπως ακούσατε προηγουμένως από τον φίλο μου, τον κύριο Χρήστο. Αυτές που υποτίθεται ήρθαν εδώ για να γιορτάσουν αυτή την επέτειο. Η Επανάσταση του 1821 ήταν πανεθνική, ήταν πάνδημος. Αποδεικνύεται από αυτούς που πήραν μέρος στη Φιλική Εταιρεία και τον Εμμανουήλ Παπά, την Οικονομική Επιφάνεια, ότι δεν ήταν καθόλου ταξική και αποδεικνύεται ότι δεν αφορούσε τα στενά σημερινά γεωγραφικά όρια της Ελλάδος. Ήταν μια επανάσταση που ξεκίνησε από τις παραδουνάβιες περιοχές, έφτασε μέχρι την Κρήτη και ακόμα παραπέρα και από τη Μέση Ανατολή μέχρι και την Ιταλία και τη Γαλλία, όπου έδρασαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Πότε ξεκίνησε η Ελληνική Επανάσταση? Ένα καλό ερώτημα. Θα δυσκολευτούν πολλοί να καταλάβουν ότι η Ελληνική Επανάσταση μετά την πτώση της βασιλεύουσας ξεκίνησε 40 χρόνια μετά. 40 χρόνια μετά, Χρυσοδωράς, Λάσκαρης, Ουσούρος, οι Μέδικοι Μάνης κλπ. Αρχίζουν να τυπώνουν βιβλία στην Βόρεια Ιταλία, στην Ελβετία, στο Αμστεροδάμιο, όπως το λέγανε τότε, στο Παρίσι φυσικά, και να αρχίζει σιγά σιγά το ελληνικό πνεύμα, όταν ακόμα δεν υπήρχαν ελληνικές γραμματοσειρές και έπρεπε να τις φτιάξουν, και αυτό ήταν ένα μεγάλο έξοδο και κόπος και κυρίως τέχνη, αρχίζουν σιγά σιγά να τυπώνονται τα ελληνικά βιβλία των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων και έτσι σιγά σιγά να επανέρχεται ο διαφωτισμός που θα τον δούμε πολύ αργότερα να παίξει ρόλο μετά από 200 χρόνια στην Ελληνική Επανάσταση. Διότι καμία επανάσταση δεν θύεται. Καμία. Δεν είναι δυνατόν στα πλαίσια καμιάς ομιλίας να κλείσεις το πώς ξεκίνησε η Επανάσταση του 1821. Ποιοι και πόσοι βοήθησαν, συμμετείχαν, αλλά κυρίως ποιοι και πόσοι εξ αυτών είναι ακόμη άγραφοι από την ελληνική ιστορία. Ένας εξ αυτών, ο Σεραίος Εμμανουήλ Παπάς. Με τουλάχιστον 9 μήνες, στα πρώτα πεδία των μαχών, στην πρώτη γραμμή, και αυτός που έδωσε και είχε τη μεγαλύτερη οικονομική συνεισφορά στον αγώνα. 200 χρόνια μετά, και υπάρχουν ακόμη δυστυχώς αμετάφραστα βιβλία για την Ελληνική Επανάσταση, όπως ακούσατε. Ένα από αυτό είναι του Νεύλου, που βγήκε στην Γενέβη, εκδόθηκε στη Γενέβη, κυκλοφόρησε στο κέντρο της Ευρώπης το 1828, που είναι και το πρώτο γραφέν βιβλίο για την νεότερη ελληνική ιστορία, αν το θέλουμε έτσι, το οποίο είναι στα γαλλικά και το οποίο δεν έχει ακόμη μεταφραστεί και κυκλοφορήσει στην Ελλάδα στα ελληνικά. 200 χρόνια μετά και δεν έχουμε μετρήσει επισήμως πόσες φορές επαναστάτησαν οι Έλληνες κατά του Οθωμανικού ζυγού.
Υπολογίζονται περισσότερες από 200 οι μικρές ή μεγαλύτερες επαναστάσεις τοπικής ή μεγαλύτερης εμβέλειας, όσες ακριβώς 224 είναι αυτές που έκαναν οι Κρήτες για την Κρήτη. Όλα αυτά υπάρχουν στο αρχείο πολιτισμού που έχουμε, μπορείτε μέσα να δείτε, να τα δείτε και με ημερομηνίες και με ονόματα. Η υπόθεση όμως ελληνική επανάσταση, στενά, όπως την ακούμε, το 1821, είναι μια ποδιακή υπόθεση. Ξεκινάμε ένα πόντιο, τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, και τελειώνει με ένα πόντιο, τον Δημήτριο Υψηλάντη στη Βιωτία. Ενδιαμέσως, ένας άλλος πόντιος, Υψηλάντης, ο Κωνσταντίνος, είναι αυτός ο οποίος πυρβολεί, την υποδαβλίζει την επανάσταση στο μαλακό υποδάστριο των Βαλκανίων. Ήταν Μάιος του 1807, όταν κάτω από μια καρυδιά στην παραλία του Μαγεμένου, στη Νικιάνα, προσέξτε τα ονόματα, Μαγεμένος, Νικιάνα, Μαγεία και Νίκη, στη Λευκάδα, ο νεαρός τότε Ιωάννης Καποδίστριας, για λογαριασμό του κράτους των Επανήσων, οργάνωσε μια γιορτή στην οποία μαζεύτηκαν όλοι οι αρχηγοί της Ρούμελης, της Πελοποννήσου και από άλλα μέρη, υπό τον μεγάλο Σαρακατσάνο Κατσαντώνη, την φωτιά των Αγράφων, όπως τον έλεγα, να γιορτάσουν την συντριβή των καρβανών του Αλίπασα και την αποχώρηση των πάντα μουλοχτών Γάλλων, οι οποίοι δούλευαν για τη δημιουργία ενός μεγάλου αλβανικού κράτους, εδώ και όχι ενός ελληνικού κράτους, στην χώρα μας, στην περιοχή μας. Τότε ήταν που ακούστηκε για πρώτη φορά σε πρόποση η ευχή για την επανάσταση του γένους των Ελλήνων και ήταν 1807. Της επανάστασης όμως με τα όπλα προηγείται πάντα η επανάσταση με το πνεύμα. Αν δεν υπάρχει εθνική αυτογνωσία και εθνική αφύπνιση, κάθε επανάσταση με τα όπλα είναι καταδικασμένη σε αποτυχία. Αυτό όχι μόνο ήταν γνωστό στους Έλληνες, όχι μόνο το ξέραν, όχι μόνο ξέραν τι ρόλο έπαιζαν οι σχολές τους, της φιλοσοφίας κλπ, αλλά το κάνανε και πράξη μέσα σε αυτά τα σκληρά καθεστώτα και με ένα άκρατο μισελληνικό πνεύμα στην Ευρώπη. Θυμηθείτε ποιος ήταν επικεφαλής της Αυστρίας. Και έτσι ιδρύονται κάτω από τη μύτη των Οθωμανών, των Γάλλων και των υπολείπων μυστικές ελληνικές αφανείς εταιρείες. 1777, προσέξτε τις χρονολογίες, στην Τρασιλβανία γεννιέται η Λέσχη Αλέξανδρος από τον οσποδάρο της Βλαχίας Αλέξανδρο Μορούζη. Στο Βουκουρέστι, η εταιρεία των φίλων από το 1780, στην οποία συμμετείχε ο Ρήγας και η οποία ήταν υπό την σκέπτη του Αλέξανδρου Ψηλάντη. Στη Μόσχα, η μυστική αρχή από τον κεφαλονίτη στρατηγό Πέτρο Μελισσινό. Στη Μόσχα, η Λέσχη Φίνιξ, το 1787, τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο. Στο Παρίσι, η ελληνική εταιρεία, ιδρυθής από τον επίσης δαιμόνιο Πόντιο Τσακάλοφ και το ελληνόγνωστο ξενοδοχείο, ίδρυμα των Σουαζέ Ντουφιέ, Ζαλίκη, Ομυρίδης Κιλίτσι, Χατζημόσκο, Νικολόπουλο και Τσακάλοφ. Αμφότερα στο Παρίσι, το 1809. Η εταιρεία των Πέντε, η εταιρεία της σιωπής των Ελλήνων, στη Βιέννη, το 1809, αδελφή της Ιταλικής εταιρείας των Καρβονάρων, γιατί αντίστοιχα θέματα είχαν και στην Ιταλία, που ακόμα δεν υπήρχε ως κράτος η Ιταλία εκείνη την εποχή. Κάθε φορά που τρώτε Καρβονάρα, να ξέρετε ότι συμμετέχετε σε μια συνωμοσία. Η Φιλαθηναϊκή Ακαδημία, η εταιρεία των Φιλονούσων, το 1810, η εταιρεία ιδρύθησα στην Αθήνα από τον Λόρδο Γκίλφορντ, τον Άιρο, τον Βίρον, από τον Ραζί, με προφανή σκοπό στο καταστατικό της τη διάδοση των δραμάτων, αλλά αφανή την πνευματική προετοιμασία για ένα κίνημα εθνικής αποκαταστάσεως. Η εταιρεία Αθηνά, το 1812, στο Παρίσι, το Αθήνεο, στο Μόναχο, η εταιρεία των Καλών Εξαδέλφων, στην Κωνσταντινούπολη, ιδρυθήσα από τον Ηλία Χρυσοσπάθη, συνεπήρχε αυτή για ένα διάστημα μαζί με τη φιλική εταιρεία, έως όταν εν τέλει απορροφήθηκε από την φιλική εταιρεία. Η εταιρεία του Ρίγα στην Ιταλία,
Η Φιλόμουσος Εταιρεία των Αθηνών, το Σεπτέμβριο του 1813, από επίλεκτα μέλη της πόλεως των Αθηνών, που εν τέλει αφομοιώθηκαν από την αγγλική πολιτική με τα γνωστά δραματικά γεγονότα του να διαφεύγουν, να υπερφεύγουν, να φεύγουν από την Αθήνα οι αρχαιότητες για την Βρετανία. Αυτό το αντιλαμβάνεται νωρίς ο Ιωάννης Καποδίστριας και ιδρύει στη Βιέννη τη Φιλόμουσο Εταιρεία, η οποία φτάνει στην ακμή της να έχει 60.000 μέλη με όρκο δεμένα μεταξύ του και 4 πιστικές τάξεις. Όλα αυτά, με όλους αυτούς τις κωδικές ονομασίες που δεν παρέπεμπαν σε τίποτα πονηρό, ήταν ιδρύματα που στόχο είχαν να μάθουν, να διαδώσουν τα ελληνικά, να κάνουν θεατρικές παραστάσεις, να κάνουν βραδιές ποιήσεως. Σε πολλές από αυτές συμμετείχαν διάσημοι Ευρωπαίοι ποιητές όπως ο Γκέτε κλπ. Και γενικότερα να καλλιεργούν, να διαδίδουν και να μιλούν για το ελληνικό πνεύμα. Οι νέοι κυρίως ήταν αυτοί που πήγαιναν σε αυτές τις εκδηλώσεις και έτσι αυτό ήταν αυτό που ήθελε η Επανάσταση. Οι νέοι να μάθουν την ιστορία τους και να αποκτήσουν την εθνική αυτογνωσία τους. Το υπέραφος λοιπόν είχε στρωθεί και ο καιρός ήταν όριμος και οι Έλληνες ήταν έτοιμοι να περάσουν από την πνευματική ύπνωση στην πνευματική εθνική αφύπνιση και την στρατιωτική, που αυτά να συμβούν πάνε μαζί. Και έτσι, το 1814 ιδρύεται η Φιλική Εταιρεία στην Οδυσσό, μια μυστική οργάνωση με ιδεολογικό και πολιτικό προσανατολισμό από Έλληνες εμπόρους, άρα ευκατάστατους ανθρώπους, με σκοπό την προετοιμασία λοιπόν της ελληνικής επαναστάσεως. Δεν θα πω πράγματα που είπε ο προλαλήσας ο Κώστας ο Χρήστου για να μην αλληλοκαλυφθούμε και να προχωρήσουμε. Έτσι λοιπόν το 1817 που βρίσκεται ο Μανουήλ Παπάς στην Κωνσταντινούπολη για ένα χρέος, ο Ιουσούφ και ο Σεραλής του χρωστούσε ένα ηλικιώδες ποσό για εκείνη την εποχή, απίστευτο, αμύθιτο ποσό για εκείνη την εποχή. Αυτός δεν το επέστρεφε, νόμιζε ότι ο Παπάς θα κάνει πίσω, αλλά ο Παπάς επέμενε να το εξοφληθεί το χρέος αυτό και έφτασε ο Ιουσούφ Μπέης να απειλήσει ότι θα το σκοτώσει και αυτόν και την οικογένειά του όλοι. Για όλη αυτή τη διαδικασία ο επίμονος Εμμανουήλ Παπάς έμεινε στην Κωνσταντινούπολη και προσπαθούσε να βοηθηθεί μέσω της πύλης για το δίκαιό του να πάρει τα χρήματα του πίσω. Υπάρχει ένας όρος που λέγεται θεία οικονομία ή οικονομία της συζήτησης, δηλαδή για να πάμε λίγο πιο γρήγορα. Αν αυτό λοιπόν δεν ήταν μια θεία οικονομία, τι ήταν, γιατί ο Παπάς, διαμένοντας αυτά τα χρόνια στην Κωνσταντινούπολη, αναζητώντας την δικαίωσή του, γνωρίζεται με τους φιλικούς και μιλείται σε αυτούς. Φεβρουάριος του 1819. Το σωτήριο για τον ελληνισμό ταξίδι του Εμμανουήλ Ξάνθου και του Παναγιώτη Αναγνωσταρά, ας μην τον ξεχνάμε, από την Κωνσταντινούπολη στην Αγία Πετρούπολη. Για κάτι να πάρει ελληνισμό, ίδιο ταξίδι και απαράλλαχτο έκαναν οι αργοναύτες από την θάλασσα του Πόντου προς το βορρά, αφού φτάσαν στην Κολχίδα. Για δείτε τα σημεία. Αλλά με αυτό το ταξίδι, η φιλική μένει ακέφαλη και απροστάτευση στην Κωνσταντινούπολη και μένει μόνος του ένας άλλος μεγάλος πατριώτης, ο Παναγιώτης Σέκερης, να προσπαθεί να κάνει κουμάντο και να βάλει σε τάξη μια επανάσταση που ετοιμάζεται με, αλλά δεν έχει αρχηγό, δεν έχει οργάνωση, δεν έχει αρκετά χρήματα για να τα βάλει με μια αυτοκρατορία. Ο κόσμος μας έλεγε τρελούς, είπε ο Κολοκοτρώνης. Αλλά εμείς, αν δεν ήμασταν τρελοί, δεν θα κάναμε επανάσταση. Και στις 21 Δεκεμβρίου αυτής της χρονιάς, μοιείται στην Φιλική ο Εμμανουήλ Παπάς. Τα πράγματα αλλάζουν άρδη και γι' αυτό, και για την ιστορία της Μακεδονίας σε αυτήν την συγκεκριμένη ημερομηνία. Θα ρω πως πρέπει να γιορτάζεται η 21η Δεκεμβρίου στο χωριό του και στη Μακεδονία. Απρίλιο του 1820 ο Αλέξανδρος Υψηλάνης αναλαμβάνει και επισήμως την Φιλική Εταιρεία. Οκτώβριος, η σύσκεψη των φιλικών στο Ισμαήλιο για το γεγονός του αιώνα, πουθενά δεν αναφέρονται οι επίμαχες λέξεις. Ο Εμμανουήλ Παπάς είναι από τους πρώτους που παίρνει επίσημες εντολές.
Μπαίνει στον χορό, ή χορό της σωτηρίας, ή χορό του σωτήρος. Στην ουσία μιλάμε για τον χορό του σωτήρος της Ελλάδος. Διότι ξέρετε ότι η γραφή των φοιτητών ήταν κωδική και ήταν συνθηματική. Για μην τυχόν τα βρει κανείς τα κείμενα αυτά και προδοθεί το σχέδιο. Γίνεται, φτάνει να γίνει μέχρι αρχιταμίας, δηλαδή έφορος εθνικής κάσας, όπως λεγόταν τότε μαζί με τον Γιώργιο Σταματά και τον Κυριάκο Κουμπάρη. Και αν στις πόλεις της Ελλάδος δεν συναντάτε ποτέ οδούς για τον Σέγκερ ή στον Όμορφο να γνωστράει το Σταματά ή το Κουμπάρη, αυτό πρέπει να σας προβληματίζει, ενώ βρίθουν ονόματα άλλων που πολύ λιγότερα έχουν προσφέρει στη χώρα. Ο Εμμανουήλ Παπάς ανακηρύσσεται από τον Αλέξανδρο Ψηλάτη και τον Γρηγόριο τον Πέμπτο, αυτό ας μην το ξεχνάμε, αρχηγός της Μακεδονίας. Και αρχηγός και προστάτης της Μακεδονίας ανακηρύσσεται από τις μονές του Αγίου Όρους, ενώ ο Δημήτριος Ψηλάτης επιβεβαιώνει και τον χρήση αρχηγό, αρχιστράτηγο των Μακεδονικών δυνάμεων και αρχηγό και προστάτη της Μακεδονίας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η Μακεδονία όχι μόνο έχει αρχηγό, όχι μόνο συμμετέχει στην Επανάσταση του 21, αλλά έχει ενεργότατο ρόλο, με κομβικές διασυνδέσεις προς την Ευρώπη, προς την Βλαχία όπου ξεκίνησαν τα πάντα, προς την Κωνσταντινούπολη κλπ. Το Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς, το Σούλι ήταν ελεύθερο. Η Επανάσταση κηρύχθηκε από τον Ιψηλάντη στο Ιάσιο στις 24 Φεβρουαρίου του 1821 και δεν κηρύχθηκε στην Πελοπόννησο. Το εναρχείο λάκτισμα όμως του σχεδίου θα έπρεπε, κατά το σχέδιο, θα ήταν τριπλό. Βλαχία, Κωνσταντινούπολη, Πελοπόννησος, απομονωμένη Πελοπόννησος τελευταία. Το τι έγινε στην Βλαχιά το ξέρω, στην Κωνσταντινούπολη θα έπαιρναν τα υδραϊκά πλοία και θα καταλάβανε, θα έκαναν το λιμάνι της Κωνσταντινούπολης, αλλά προδόθηκε αυτό το σχέδιο. Το μόνο σχέδιο που έμεινε να δουλέψει ήταν αυτό της απομονωμένης της, αυτής που ήταν πολύ μακριά, της Κωνσταντινούπολη, Πελοποννήσου. Στις 20 Μαρτίου του 1921, ελεύθερο το Αίγιο της Αχαΐας. 23 Μαρτίου 2021 ο Παπάς ήδη μοιημένος στην φοινική εταιρεία στον ανώτερο βαθμό μοίησης, ήταν τιμή, έφτασε να είναι τιμή, και αρχηγός επανάστασης Μακεδονία ξεκινά από τη Μονή Εσπιμένου του Αγίου Όρους, με ελάχιστους, περίπου 1000 ανθρώπους μαζί του. Ακολουθούν Αερόπολη, Μάνη, Καλάβρη, Τακαρίτε, Νάρκος, Λαγκάδια, Καλαμάτα, Χερονοσπηλιά, επαναστατικές εστίασεις κάνε παντού. Σαν έτοιμοι από καιρό οι Έλληνες από την Μακεδονία και την Βλαχία, από την Σερβία, τη σημερινή τα Βαλκάνια, την Τεργέστη, έως και την Κρήτη, έως και την Αίγυπτο, έως και τη Μέση Ανατολή, ξεσπάνε εστί αντίστασης και αντίδρασης. Όμως, για όλα τούτα, στην πόλη, την Κωνσταντινούπολη, κηρύσσεται απεινής διωγμός κατά των απίστων Ελλήνων. Την Επανάσταση πληρώνουν η Χίος, τα Ψαράκη, η Σαμοθράκη, η Νάουσα, η Μικρά Ασία. Ομολογίες ακροάσεις παλικαριών μπροστά στον μεγάλο βεζίρι. Αφορισμοί, τάφη. Αλλά η δημοτική μουσα θυμάται και δεν παίζει παιχνίδια εξουσίας και ιστορίας και τραγουδά. Ποιος είδε τέτοια συννεφιά, ποιος είδε τέτοια αντάρα, που τούτο χρόνο πλάκωσαν σ' Ανατολή και Δύση, τον Πατριάρχη κρέμασαν, τον Άγιο, τον Γρηγόρη, σαν να ήταν κατάδικος εκκλησία στην πόρτα, εκεί που ελειτούργαε και βρώαε το γένος, πλακώνουν οι Γερίταροι και οι Εβραίοι αντάμα. Ένα ποίημα που το είχαμε στα σχολικά μας αναγνώσματα, αλλά σταμάτησε να υπάρχει. Οι κινήσεις της φοινικής εταιρείας δεν ήταν εύκολες, δεν ήταν όλες πετυχημένες και πολλές φορές προδόθηκαν κιόλας. Γι' αυτό η Επανάσταση αναβαλόταν συνεχώς. Πελοπόννησος και Στερεά αμφισβήτησαν πολλάκι στο ηγετικό ρόλο της φιλικής. Αδιαφόρησαν, είναι αλήθεια, για τη Μακεδονία, η οποία και έμεινε μόνη της να μάχεται τρεις πασάδες και εκατοντάδες δεκάδες άτακτες τουρκικές ορδές. Με τι όπλα? Μόνο από τα κατασχεθέντα μετά το ολοκαύτωμα και όχι μάχη της Κασάνδρας Αρκηδικής, το οποίο είναι 30 Οκτωβρίου της ίδιας χρονιάς του 2021, όπου περίπου 600 έως 1000 Έλληνες
βρέθηκαν να αντιμετωπίσουν 15.000 Τούρκους, μετρήθηκαν τα λάφυρα των Ελλήνων, τα όπλα των Ελλήνων. Έτσι λοιπόν αυτά ήταν όλα και όλα τρία τηλεβόλα, 2.000 τυφέκια και σωλήνες, 970 πιστόλες, 200 ελληνικά ξύφη, όχι δεν μας κοινά σπαθιά, και κάποιοι τσακλοί. Ξέρετε τι ήταν οι τσακλοί, σφεντώνες για πέτρες. Τα τρία τέταρτα των Ελλήνων επαναστατών της Χαλκιδικής έπεσαν μαχόμενοι ανάμεσά τους και οι τρεις γη του Εμμανουήλ Παπά. Οι Τούρκοι μετά από αυτό ξέσπασαν σε αγριότητες και φρικαλαιότητες στον κυριολεκτικά άμαχο πληθυσμό της Χαλκιδικής. Ο Εμμανουήλ Παπάς ίσα που προλαβαίνει και φυγαδεύεται στο Άγιον Όρος και από εκεί ένα ιδραϊκό πλοίο τον παίρνει μαζί με τον μοναχογιό του και κατευθύνεται προς την πάντα ελεύθερη Ήδρα, ώστε να συνεχίσει από εκεί τον αγώνα. Δεν πρόλαβε όμως, στα μέσα Δεκεμβρίου του 1921, πέθανε από καρδιακή προσβολή πάνω στο πλοίο, προς την ελευθερία. Η ασύνδεκτη επανάσταση στη Χαλκιδική απέτυχε, όπως απέτυχε χρόνια τώρα και το ελληνικό κράτος να αποκαταστήσει όσους αγωνίστηκαν για την ελευθερία του και να τους περάσει στα αναγνωστικά και στα σχολικά βιβλία της ιστορίας. Και η Μακεδονία έχει πολλούς τέτοιους αγωνιστές, άγραφους στα βιβλία μας και άγνωστους στα παιδιά που τελειώνουν την εγκύκλιο παιδεία μας. Θαρμάκης, Ολύμπιος, η γενιά, η οικογένεια των Λαζέων, που ήταν η αντίστοιχη των Πολυκοτρωμένων στην Πελοπόννησο, οι Λαζέοι στα Πιέρια, πάνω από 300 χρόνια πολεμούσαν, πάνω από 200 άτομα και άλλοι. Κλείνω με τα συχνά λόγια που βρίσκουμε στις επιστολές του Αλέξανδρου Υψηλάντη προς όλους τους αγωνιστές. Αγάπη ομόνια αδελφό της Ένωσης και σύμπνοια αδελφή. Είναι το μόνο ασφαλές θεμέλιο και στήριγμά μας. Γιατί, και όπως έλεγε ο εθνικός μας ποιητής, πως αυτοί που μισιούνται ανάμεσά τους, δεν τους πρέπει ελευθερία. Ευχαριστώ πολύ. Έχω δάκρυ ξανά για αγάπη να δακρύσω. Τώρα φεύγεις κι αδίες μη μου ζητάς να λησκόνησω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, φεύγεις και εδώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή που περιμένω. Δεν θέλω λόγια ξανά για αγάπη να ακούσω. Τώρα φεύγεις γιατί είχες πει μου ζητάς να μην ακούσω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω.
δε θα έχω δάκρυ ξανά για αγάπη να δακρύσω. Τώρα φεύγεις κάτι είχες πει, μου ζητάς να λησμονήσω. Δεν περσέ.